Για κάποιους θεωρείται υψηλό αυτό το κόστος. Η διαχείριση των αποβλήτων των ελαιουργίων απασχολεί όλο και περισσότερο φορείς και επιχειρηματίες, καθώς το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το φυσικό περιβάλλον. Αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο πάρα πολλά προβλήματα σχετικά με ρύπανση των ρεμάτων, αλλά και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος, από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων σε αυτά. Δεν επιτρέπεται και δεν μπορούμε να ανοιχθούμε να πέφτει κατσίγαρο στα ρέματα, στη θάλασσα, να ρυπαίνει το περιβάλλον, να ρυπαίνει τα χωράφια, να δημιουργεί κινδύνους και στην ίδια την παραγωγή, αλλά και στη ζωή των ίδιων των κατοίκων. Ειδικά πέρυσι ήταν μια πολύ μεγάλη ελαιοκομική σε παραγωγή ελαιολάδου χρονιά. Είχαμε πολλές καταγγελίες και είχαμε πραγματικά παραβάσεις, βάλαμε αρκετά πρόστιμα. Βρεθήκαμε δηλαδή μπροστά σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις και δεν θέλουμε αυτό να συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργάνωσε η Περιφέρεια, παρουσιάστηκαν εναλλακτικές προτάσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων των ελαιουργιών. Η ελαιουργία, ωστόσο, είστε πολύ θετική στο να υιοθετήσετε καινούριες πρακτικές, έτσι ώστε και οικονομικά να βοηθηθείτε, αλλά και το περιβάλλον να βοηθήσει. Το ζητούμενο θα είναι να μπορεί να είναι βιώσιμες, να είναι ένα κοστολόγιο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, αν μπορέσουμε να το εντάξουμε σε κάποια προγράμματα της λύσης που θα προτείνουν ως καλύτερες, να επιδοτούν με ένα μέγιστο ποσό που να μπορεί να γίνουν υλοποιήσιμες. Υπάρχει μέθοδος της επεξεργασίας των αποβλήτων στις εδαφοδεξαμενές, είναι αρκετά δεδομένη και μπορεί να λειτουργήσει, αλλά έχει αρκετά προβλήματα. Και θεωρούμε σαν περιφέρεια ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και να δούμε και κάποιες εναλλακτικές στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων. Μέχρι σήμερα τα απόβλητα αυτά ουσιαστικά αφήνονται, απελευθερώνονται στο περιβάλλον ανεξέλεγκτα. Δεν είναι ανεξέλεγκτη η διάθεση του κατσιγαρού. Υπάρχουν τεχνικές όπως είναι οι λάκοι που αποτίθενται για να γίνει καθίζηση, αλλά και αυτοί έχουν προβλήματα γιατί είναι υποδιαστασιολογημένοι, είναι μικροί δηλαδή. Ξεχυλίζει, δεν συντηρούν σωστά πολλοί από τους ελαιοργούς. Όχι όλοι, ευτυχώς. Οι περισσότεροι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για να προστατέψουν την ίδια τους την περιουσία, το περιβάλλον γενικότερα. Πάντα όμως υπάρχουν και αστοχίες